Σε μια πρόσφατη εξέλιξη που σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς επιβεβαίωσε την Κυριακή την απώλεια αρκετών υψηλόβαθμων διοικητών της. Αυτές οι απώλειες προήλθαν ως αποτέλεσμα στοχευμένων Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η ταξιαρχία Is Ad Bin Al-Qassam, η ένοπλη πτέρυγα της ομάδας Χαμάς, εξέδωσε μια δήλωση επιβεβαιώνοντας τους θανάτους σημαντικών προσωπικότητων, συμπεριλαμβανομένου του Αχμέντ Γκαντούρ, διοικητής ταξιαρχίας της Βόρειας Γάζας, και του Αϊμάν Σιάμ, επικεφαλής για τις ρουκέτες της Χαμάς, και των διοικητών Ουέλ Ρατζάμπ και Ραφάτ Σαλμάν. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από δήλωση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων ότι στόχευσαν αυτά τα άτομα, χωρίς όμως επιβεβαίωση του θανάτου τους εκείνη τη στιγμή. Ο IDF έχει εντείνει την εστίασή του στην ηγεσία και τις υποδομές της Χαμάς. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές με στόχο τους διοικητές της Χαμάς ως μέρος της στρατηγικής του για την αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της οργάνωσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού, αντινάβαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, αν και δεν επιβεβαίωσε τους θανάτους αυτών των ηγετών τη στιγμή των χτυπημάτων, τόνισε τις προσπάθειες της Χαμάς να αποκρύψει τον αντίκτυπο αυτών των επιχειρήσεων. Κατά τις επιχειρήσεις τις οποίες αναφέρθηκε ο Χαγκάρι, βομβαρδίστηκαν τούνελ όπου κρύβονταν ανώτερα στελέχη του πολιτικού γραφείου και διοικητές στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, όπως ο Σιάμ και ο Γκαντούρ. Ο Αχμέντ Γκαντούρ, εξέχουσα φυσιογνωμία στη στρατιωτική ιεραρχία της Χαμάς, είχε προηγουμένως αποφύγει πολλαπλές απόπειρες δολοφονίας από το Ισραήλ και είχε χαρακτηριστεί παγκόσμιος τρομοκράτης από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ το 2017. Ο Ραφάτ Σιάμ, γνωστός για το ρόλο του στην επίβλεψη των εκτοξεύσεων ρουκετών της Χαμάς, ήταν επίσης στόχος σε παλαιότερες Ισραηλινές επιχειρήσεις. Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτές τις εξελίξεις στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε καν είδηση στον MSHD, με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.